αστείο. Κάπα Δέλτα 36, σελής 872. Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ημί ο πατήρ μου μόνος. Και καθώς η ημέρα του νόη, ούτε θέλει είστε η παρουσία του Υιού του ανθρώπου, διότι καθώς εν τες ημέρες τες πρώτου κατακλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, νυφευόμενοι και νυφεύοντες, έως της ημέρας καθήν ο νόης ήλθε εις την Κιβωτόν και δεν ενόησαν, έως σου ήλθεν ο κατακλυσμός και σήκωσεν άπαντας. Ούτω θέλει είστε η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Τότε δύο θέλουσιν είστε εν το αγρό, εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλουσιν αλέθει εν το μήλο, η μία παραλαμβάνεται και η μία αφήνεται. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρεται ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών. Και πάμε τώρα πιο κάτω στο ΚΕ κεφάλαιο και το πρώτο εδάφιο. Τότε θέλει ομοιωθεί η βασιλεία των ουρανών με 10 παρθένους, έτινε λαβούσε τα λαμπάδα αυτών εξήλθον εις απάντηση του νυμφίου. 5 δε εξ αυτών ήσαν φρόνιμοι και 5 μωρέ. Έτινες μωρέ λαβούσε τα λαμπάδα αυτών, δεν έλαβαν με θεαυτόν έλεον. Εφρόνιμοι όμως έλαβαν έλεον εν τες αγγίες αυτών, μετά των λαμπάδων αυτών. Και επειδή ο νυμφίος ευράδινε, ενίσταξαν πάσε και εκοιμώντο. Εν το μέσο δε της νυχτός έγινε κραυγή, ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθε της απάντησην αυτού, τότε σηκώθησαν πάσε οι παρθένοι, εκείνε και ετοίμασαν τα λαμπάδα αυτών και μωρέ είπων προς τα σφρονίμους, δότε εις ημάς εκ του ελαίου σας, διότι οι λαμπάδες ημών σβήνονται, απεκρίθησαν δε οι φρόνιμοι, λέγουσε μήποτε δεν αρκέσει εις ημάς και εις εσάς, ο δεν υπάγετε κάλιον προς τους πολλούντας και αγοράσατε εις εαυτάς. Ενώ δε απήρχοντο δι' αν αγοράσω, συνήλθω νυμφίος. Και έτοιμοι σήλθον με ταυτού εις τους γάμους και κλείστη θύρα. Ύστερον δε έρχονται και ελιπέ παρθένοι, λέγουσε Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς. Ο δε αποκριθής είπεν, αληθώς σας λέγω, δεν σας γνωρίζω. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξάβετε την ημέραν, ουδέ την ώραν, καθήν ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Διότι θέλει ελθεί ως άνθρωπος ως της αποδημών, εκάλεσε τους δούλους αυτού και παρέδωκεν εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Κι εις άλλον μεν έδωκε 5 τάλαντα, εις άλλον δε 2, εις άλλον δε 1. Εις έκαστον κατά την ιδίαν αυτού ικανότητα και απεδήμησεν ευθύς. Υπήγε δε ο λαβών τα 5 τάλαντα και εργαζόμενος δι' αυτόν έκαμε άλλα 5 τάλαντα, ως αυτός και ο τα 2 κέρδισε και αυτός άλλα 2. Ο δε λαβών το 1 υπήγεν και έκρυψεν εις την γην και έσκαψεν εις την γην και έκρυψε το αργύριον του Κυρίου αυτού. Μετά δε καιρών πολλήν έρχεται ο Κύριος των δούλων εκείνων και θεωρεί λογαριασμό με ταυτόν. Κληθών ο λαβών τα 5 τάλαντα, προσέφερεν άλλα 5 τάλαντα, λέγον Κύριε, 5 τάλαντα μη παρέδοκας, ιδού άλλα 5 τάλαντα εκέρδισα επ' αυτής. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος αυτού, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Στα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει, εισέλθε εις την χαράν του Κυρίου σου. Προσελθόν δε και ο λαβών τα 2 τάλαντα, είπε Κύριε, 2 τάλαντα μη παρέδοκας, ιδού άλλα 2 τάλαντα εκέρδισα επ' αυτής. Είπε προς αυτόν ο Κύριος αυτού, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Στα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει, εισέλθε εις τη χαρά του Κυρίου σου. Προσελθόν δε και ο λαβών το 1 τάλαντον, είπε Κύριε, σε εγνώρισα ότι είσαι σκληρός άνθρωπος, θερίζων όπου δεν έσπειρας και συνάγων όθεν δε διεσκόρπισας. Και φοβηθείς πήγα και έκρυψα τον τάλαντό σου εν τη γη ιδού έχεις το σόν. Αποκριθείς δε ο Κύριος αυτού, είπε προς αυτόν, πονηρέ δούλε και οκνηρέ. Ήξευρες ότι θερίζω όπου δεν έσπειρα και συνάγω όθεν δε διεσκόρπισα. Έπρεπε λοιπόν να βάλεις το αργύριόν σου εις του τραπεζίτας και ελθόν εγώ ήθελον λάβει το εμόν μετά τόκου. Λάβετε λοιπόν από αυτού το τάλαντο και δότε εις τον έχοντα τα 10 τάλαντα. Διότι σπάντα τον έχοντα θέλει δοθεί και περισσευθεί. Από δε του μη έχοντος και εκείνο το οποίον έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Και των αχρίων δούλων ρίψατε εις το σκότος του εξώτερον. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Αμήν. Ο προφητικός λόγος του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, έχει ένα κύριο χαρακτηριστικό. Και τότε, και τώρα, και πάντοτε όσο κηρύττεται το Ευαγγέλιο. Το μήνυμα είναι, μετανοήσατε, διότι επλησίασεν η Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό το μήνυμα το έφερε πρώτος ο Ιωάννης ο προφήτης, ο οποίος από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό
αναγνωρίστηκε ως ο μεγαλύτερος των προφητών, διότι σε αυτόν εδόθη δια Πνεύματος Αγίου να δείξει κάτι εντελώς παράδοξο, παράδοξων έργων και εξαίσιων πράξην που ο Θεός κάμει για να αποκαλυφθεί η δόξα Του στους ανθρώπους διά του Ιησού Χριστού. Η εξαίσια πράξη λοιπόν και το παράδοξον έργων το οποίο έκαμε ο Θεός ήταν ότι ο ίδιος ο Θεός, ο Λόγος του Θεού, έγινε άνθρωπος, περπάτησε πλήρης χάριτος και αληθείας ανάμεσα στους ανθρώπους και όλο αυτό για να μπορέσει ο Θεός να πλησιάσει τον άνθρωπο όχι μόνο σας ίσως προς ίσον, αλλά σαν άνθρωπος εξουθενημένος, ταπεινωμένος, ένας άνθρωπος ασήμαντος, γεννημένος από έναν καθώς ενομίζετο μαραγκό και από μία κοπελίτσα ασήμαντη, την οποία όμως εξέλεξε ο Θεός για να φέρει σε εφαρμογή τον προφητικό του λόγο που έλεγε ότι θα γεννηθεί εκ Παρθένου Μαρίας ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Εκ Παρθένου Μαρία ήταν το όνομά της. Και αυτή την εξαίσια πράξη και το παράδοξον έργο το οποίο έκανε ο Θεός διά του Ιησού Χριστού, ένας άνθρωπος μόνο μπορούσε να το υποδείξει, ο οποίος γεννήθηκε με θαύμα από την Ελισάβετ και τον Ζαχαρία σε προχωρημένη ηλικία όπου ήταν αδύνατο να συλληφθεί τέκνον, αλλά το κύριο χαρακτηριστικό του τέκνου αυτού είναι ότι εκ Ηλίας Μητρός είχε πληστεί Πνεύματος Αγίου. Και το κήρυγμά του και το μήνυμά του ήταν ένα. Αυτός είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, που σημαίνει αυτός είναι που θα θυσιαστεί, θα χύσει το αίμα του για να σηκώσει τις αμαρτίες από τους ανθρώπους, γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος να συγχωρεθούν οι αμαρτίες στον άνθρωπο παρά μόνο με την θυσία του ανθρώπου Χριστού Ιησού, που είναι ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού. Πραγματικά εξαίσιος πράξης και παράδοξων έργων. Καθώς είναι γεγραμμένο το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα, ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Προφητικός ο λόγος λοιπόν του Ιωάννου του Βαπτιστού λέγον «Μετανοείται διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών». Αλλά και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός όταν έφτασε στο πλήρωμα του χρόνου και αφού βαπτίστηκε εν ύδατι κατά το θέλημα του Θεού από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή για να αποκαλυφθεί ενώπιον των ανθρώπων ότι ήτο ο Υιός του Θεού του Ζώντος, γιατί αποκαλύφθηκε η τριαδική μορφή του αληθινού Θεού, ακούστηκε η φωνή του Πατέρα, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, τον οποίον ευαρεστήθη, ενώ ευαπτίστη από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, και ήρθε το Πνεύμα το Άγιο εν είδη περιστεράς, έκατσε επάνω του, και έτσι σε μια στιγμή σε όλους τους ανθρώπους παρευρισκομένους απεκαλύφθη ο Πατέρας, ο Υιός εν το προσώπο του Ιησού του Ναζωραίου και ο Παράκλητος εν είδη περιστεράς. Η φωνή του Θεού, ο Υιός του Θεού, ο Λόγος του Θεού εν τη μορφή, εν το προσώπο του Ιησού του Ναζωραίου και ο Παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας εν είδη περιστεράς. Όμως ο Κύριος μας και αυτός το ίδιο κήρυγμα έλεγε «Μετανοείται διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών». Και μάλιστα πρόσθεται και κάτι ακόμη, μετανοείται και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Πράγματι, σταυρώθηκε, πέθανε, ο Πατέρας τον ανέστησε, ανελήφθη, επειδή νίκησε το θάνατο, γιατί δεν ευρέθη μόμος και αμαρτία σε αυτόν, άρα η δικαιοσύνη του Θεού τον ανέστησε, στα δεξιά του Πατρός προσεύχεται και μεσητεύει για όλους εμάς. Και προανήγγειλε, προφήτευσε στους μαθητάς του με το Ευαγγέλιο του και στους μαθητάς του απαρχής αλλά και σε όλους τους μαθητάς του τα τελευταία αυτά 2.000 χρόνια ότι εδώ έρχομαι ταχαίως για να παραλάβω την Εκκλησία μου. Και μάλιστα
με λεπτομέρειες περιέγραψε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, αναγνωρίζοντας ότι την μέρα και την ώρα καθήνης δεν την ξέρει ούτε ο Υιός του Θεού, του ανθρώπου, ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ούτε οι άγγελοι του ουρανού παρά μόνο ο Πατέρας, περιέγραψε όμως όλα τα χαρακτηριστικά αυτά σημεία τα οποία θα προϋπάρχουν αλλά και θα έπονται του ερχομού του Ιησού Χριστού να παραλάβει την Εκκλησία του, δηλαδή να λάβει χώρα η αρπαγή της Εκκλησίας που θα γίνει όπως ο ίδιος προφήτευσε λέγοντας «Δε θα παρέλθει η γενεά αυτή έως σου γίνωση πάντα ταύτα» και η γενεά κατά πάσα πιθανότητα αρχίζει με την προφητευμένη επάνωδο του λαού Ισραήλ ύστερα από 2.000 χρόνια στην πατρίδα τους και την δημιουργία του κράτους του Ισραήλ το 1948. Όμως περιγράφει, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, το τι θα ισχύει την περίοδο την προ της αρπαγής της Εκκλησίας, όπως ο Λόγος του Θεού βεβαίως περιγράφει και τι θα συμβαίνει στην περίοδο τη μετά της αρπαγής της Εκκλησίας, που είναι ένα χαρακτηριστικό σημείο αλλαγής της οικονομίας. Τελειώνει η οικονομία της χάριτος, όπου οι άνθρωποι σώζονται σήμερα και μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας με το να επικαλεστούν το όνομα του Χριστού και να πιστέψουν ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων, να ομολογήσουν και να πιστέψουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Περιγράφει λοιπόν ο προφητικός λόγος του Θεού και πριν την αρπαγή πώς θα είναι τα πράγματα και μετά την αρπαγή, ιδιαίτερα μετά την αρπαγή, καθώς μετά την αρπαγή φεύγει η παρουσία του Θεού από τη γη και το Πνεύμα το Άγιο από τη γη και η χάρις του Θεού, η σωτήριος που διδάσκει μας να αρνηθούμε την ασέφεια και τα κοσμικά επιθυμίας και να ζήσουμε και να ζώμεν δικαίως, σοφρόνος και ευσεβώς προσμένοντες τον Κύριο να έρθει να παραλάβει την Εκκλησία Του. Τελειώνει αυτό και ξεκινάει η ορχή του Θεού επί τους απολυμένους για την ασέβειά τους και για την απιστία τους. Σήμερα δεν θα ασχοληθούμε καθόλου για τα μετά της αρπαγής της Εκκλησίας, αλλά μας ενδιαφέρει απόλυτα να ξέρουμε πώς θα είναι τα πράγματα πριν την αρπαγή της Εκκλησίας, και μας το περιγράφει πάρα πολύ απλά, αλλά πάλι με απόλυτο τρόπο ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός, ότι θα είναι καθώς τις ημέρες του πρώτου κατακλυσμού του Νοέ, όπου οι άνθρωποι θα ήσαν τρώγοντες, πίνοντες, νυφευόμενοι και νυφεύοντες, μέχρι την ημέρα καθήν ο Νόε εισήλθε στην Κιβωτόν και δεν ενόησαν έως σου ήλθε ο κατακλυσμός και σήκωσε πάντας. Θα είναι λοιπόν όπως την περίοδο του Νόε, όπου οι άνθρωποι αμέριμνοι από αυτό το οποίο επρόκειτο να γίνει, αλλά ταυτόχρονα και άπιστοι, διότι επί 120 χρόνια ως κήρυκας δικαιοσύνης ο Νόε φώναζε με τα λόγια αλλά φανέρωνε και με τα έργα, που είναι πολύ σημαντικό, το μήνυμα που ο Θεός του είχε δώσει ότι εξαιτίας της ασέβειας των ανθρώπων ο Θεός θα καταστρέψει τη γη με κατακλυσμό. Γι' αυτό διέταξε τον Νόε, κατασκεύασε κιβωτών και προσοχή, μέχρι τότε δεν υπήρχε βροχή στην ανθρωπότητα. Και μάλιστα του είπε και πού να κατασκευάσει την Κιβωτό, επάνω σε ένα βουνό ψηλό, στο Αραράτ λέγεται μέχρι σήμερα, γιατί θα έλθει τόσο νερό που θα καλύψει όλα τα βουνά και θα πνίξει όλα τα ζώα και τους ανθρώπους, εκτός από αυτούς που θα είναι μέσα στην Κιβωτό. Και ο Νόε με τα λόγια του φώναζε «μετανοείτε», γιατί έρχεται η οργή του Θεού, και με τα έργα του ευαγγέλιζε, σωθείτε και μπέστε μέσα σε αυτή την Κιβωτό. Το χαρακτηριστικό της Κιβωτού, καθώς δεν είχε ξαναφτιαχτεί μέχρι τότε πλοίο, το χαρακτηριστικό της Κιβωτού ήταν ότι φτιάχτηκε με απόλυτη ακρίβεια σύμφωνα με τις εντελώσεις του Θεού. Γιατί και ο Νόε δεν ήξερε να κατασκευάζει Κιβωτό, αλλά και κανένας άλλος άνθρωπος. Ο μόνος λοιπόν που ήξερε ήταν ο Θεός,
και του έδωσε λεπτομερή περιγραφή της κατασκευής, γιατί αν δεν υπάκουε ακριβώς στο Λόγο του Θεού, η κυβωτός μέσα στη δίνη του κατακλυσμού δεν θα μπορούσε να σταθεί, αλλά θα βούλιαζε. Η ασφάλεια λοιπόν του Νόε για να μην βουλιάξει η κυβωτός και να σωθεί και αυτός και όλοι όσοι άλλοι έμπαιναν μέσα, ήταν να πράξει ακριβώς την εντολή του Θεού στην κατασκευή του σκηβωτού, έτσι ώστε ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας πολύ αργότερα προς τους Εβραίους, γράφοντας την επιστολή του προς τους Εβραίους, λέγει «Διαπίστεως ο Νοέ, ειδοποιηθείς Θεόθεν και μη βλεπω, περί των μη βλεπωμένων έτη», για τον κατακλυσμό, ειδοποιήθηκε από το Θεό για αυτά που δεν έβλεπε ακόμη, «ευλαβηθείς», που σημαίνει με απόλυτη λεπτομέρεια έπραξε το Λόγο του Θεού κατασκευάζοντας την κυβωτό, «ευλαβηθείς, κατασκεύασε την κυβωτόν προς σωτηρίαν του οίκου αυτού, δια της οποίας κατέκρινε τότε τον κόσμο της ασεβίας και έγινε κληρονόμος της διαπίστεως δικαιοσύνης του Θεού». Εκείνη λοιπόν την περίοδο οι άνθρωποι εντελώς αμέριμνοι, παρόλο που άκουγαν και έβλεπαν το κήρυγμα με τα λόγια και με τα έργα του Νόε, δεν έλαβαν υπόψη τους καθόλου το Θεό, απιστούσαν εντελώς στα λόγια του Θεού και μάλιστα ονίδιζαν, και σαφέστατα θα ήσαν εχθρικοί απέναντι του Νόε μέσα στην ασέβειά τους, γιατί ο ασεβής είναι σκληρός άνθρωπος και επιθετικός. Αλλά το θαυμαστό ήταν ότι ποτέ δεν εμπόδισαν, δεν μπόρεσαν να εμποδίσουν, δεν τους άφησε ο Θεός να εμποδίσει να εμποδίσουν τον Νόε, τους τρεις γιους του, τη γυναίκα του, τους τρεις γιους του και τις κόρες του, τις νύφες του, τις τρεις, να κατασκευάσουν την κυβωτό. Αυτό είναι το μεγάλο θαύμα ενός προκλητικού την ανθρώπινη λογική κήρυκα της δικαιοσύνης και ενός λαού ασεβέστατου, που σημαίνει άγριου, κακού και φθονερού. Αλλά δεν κατάφεραν να αγγίξουν, να απλώσουν χέρι πάνω στον Νόε, γιατί έπρεπε να κατασκευαστεί η κυβωτός. Και επίσης συνεχίζει ο Κύριος μας ότι θα είναι και όπως τον καιρό του Λότ, όπου στην περιοχή των Σοδόμων και της Γομόρας υπήρχε απόλυτη αμαρτία και ασέβεια, διαστροφή, και οι άνθρωποι και πάλι ήσαν τρώγοντες, πίνοντες, νυφεύοντες και νυφευόμενοι, μέχρι την ημέρα που ο Θεός έδιωξε, εξέβαλε τον Λότ από την περιοχή αυτή και έριξε πυρ και θείον και κατέκαψε τα πάντα. Και για να μην υπάρχει και καμία αμφιβολία περί των αληθιών, των απόλυτων του Λόγου του Θεού, στις μέρες μας έχει αποδειχθεί και από αρχαιολογικά ευρήματα, επιστημονικά, και η καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων και της Γομόρας, αλλά και ο κατακλυσμός του Νόε. Αφού ολοκλήρωσε λοιπόν ο Κύριος μας την περιγραφή πώς θα είναι πριν την αρπαγή της Εκκλησίας η ανθρωπότητα, θα είναι σε αμεριμνησία και απιστία, θα ακούν το Λόγο του Θεού και δεν θα τον δέχονται. Αντιθέτως, θα ονειδίζεται ο Νόε αφενός μεν και θα βασανίζεται η δικαία ψυχή του Λότ, καθώς βλέπει και ακούει τις διαστροφές και τις φοβερές αμαρτίες της περιοχής όπου ζούσε. Στο τέλος όμως μας λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, αγρυπνείτε, γρηγορείτε, λέει το κείμενο, διότι δεν εξεύρεται ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών. Και συνεχίζει, γιατί αν το ξέρατε, τότε εκείνη τη στιγμή θα φυλάγατε την οικία σας, όπως όταν ο κλέφτης έρχεται, κανείς δεν ξέρει πότε θα εισέλθει, γι' αυτό και τα καταφέρνει και αρπάζει τα υπάρχοντα της οικίας, σε αυτούς όμως τους οικοδεσπότες που κοιμούνται. Όσοι αγρυπνούν δεν θα τα καταφέρει, γιατί θα αντισταθούν, θα φοβηθεί και θα φύγει.
και το ερώτημα και την περασμένη Δευτέρα και τώρα είναι, όταν λέει ο Λόγος του Θεού «γρηγορείτε, αγρυπνείτε», στην πράξη τι σημαίνει, δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε. Προφανώς το αγρυπνείτε δεν έχει σχέση να μην κοιμόμαστε. Άλλωστε και η λέξη σε ελληνική «γρηγορείτε» σημαίνει να είστε έτοιμοι, να κάνετε κάτι και μάλιστα γρήγορα, με επιμέλεια. Και την περασμένη Δευτέρα μιλήσαμε για, για την πρώτη βασική προϋπόθεση στην εκπλήρωση της λέξεως «γρηγορείτε» ή «αγρυπνείτε» είναι ότι ό,τι σου έχει δώσει ο Θεός στην προσωπική σου ζωή σαν αποστολή σου να πράττεις, ιδιαίτερα υπηρετώντας ανθρώπους, που μπορεί να είναι η οικογένειά σου, μπορεί να είναι μέσα στην εκκλησία, μπορεί να είναι στη γειτονιά σου, μπορεί να είναι στη δουλειά σου, σε οποιοδήποτε περιβάλλον σου, το οποίο ο Λόγος του Θεού αποκαλεί τον αγρό σου τον προσωπικό. Εσύ λοιπόν θα πρέπει, υποτασσόμενος στην προτροπή του Θεού, του λέγοντος, του Ιησού Χριστού του λέγοντος, αγρυπνείτε ή γρηγορείτε, τούτο να το κάνεις με μεγάλη επιμέλεια, με μεγάλη φρόνηση και σοφία, αποφεύγοντας παντελώς την ασοφία και την τεμπελιά. Και αυτός είναι ο φρόνιμος και καλός δούλος, ο οποίος όταν θα έρθει ο Κύριος θα τον βρει να πράττει με επιμέλεια την αποστολή του, που είναι να εξαγγέλει τις αρετές εκείνου που τον διάλεξε, τον εξέλεξε, τον έβγαλε από το σκοτάδι και τον έφερε στο θαυμαστό φως της Βασιλείας των Ουρανών, του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Το δεύτερο είναι το χαρακτηριστικό έργο το οποίο ο Χριστός θέλει να κάνουμε, εκπληρούντες την προτροπή του «γρηγορείτε», διότι δεν εξεύρεται την ώρα και την ημέρα. Είναι περιγεγραμμένο ακριβώς στην παραβολή των 10 παρθένων, καθώς λέγει ότι υπήρχαν 10 παρθένες, που σημαίνει 10 άνθρωποι αναγεννημένοι, 10 άνθρωποι που έχουν γνωρίσει τον Χριστό, που έχει αλλάξει η ζωή τους, που έχουν βαφτιστεί εν ύδατη, 10 γυναίκες μάλιστα παρθένες, οι οποίες ήξεραν ότι γίνεται από στιγμή σε στιγμή ο γάμος του Κυρίου τους και βγήκαν να τον περιμένουν, αλλά δεν ήξεραν πότε θα έρθει για να ανοίξουν την πόρτα, να εισέλθουν μαζί στη χαρά του Κυρίου τους. Να εισέλθουν μαζί στη χαρά του Κυρίου τους. Όπως και εμείς δεν ξέρουμε, ξέρουμε ότι ο Κύριος έρχεται να παραλάβει την Εκκλησία Του, αλλά δεν ξέρουμε πότε ακριβώς φτάνει. Και αγρυπνούντες, το αγρυπνούντες περιγράφεται πάρα πολύ ωραία από αυτή την παραβολή, λέγοντας ο Κύριός μας ότι ήταν 10 παρθένες, που όμως αν και δεν το ξέραν οι ίδιες, οι 5 ήταν φρόνιμες και οι 5 μωρές. Για σκέψου να περιμένεις το Χριστό με ανόητο τρόπο. Εμείς περιμένουμε το Χριστό, αμήν αδερφοί, αλλά πώς τον περιμένουμε? Με σοφία και σύνεση ή με ανοησία και απροσύνη? Περιμένουμε να έρθει να μας παραλάβει όλους, όπως περίμεναν οι 10 παρθένες. Περίμεναν να έρθει, να ανοίξει την πόρτα και να μπουν και οι 10 μαζί με τον γαμπρό στον οίκο του συμποσίου, του γάμου. Όμως, επαναλαμβάνω, χωρίς να το ξέρουν οι ίδιες, ο Κύριος βλέποντας την καρδιά τους, το έργο τους, αλλά ιδιαιτέρως την προετοιμασία τους για να προϋπαντήσουν τον νυμφίο, διέκρινε ότι οι 5 ήταν έτοιμες αληθινά να προϋπαντήσουν τον νυμφίο, ενώ οι 5, αν και περίμεναν, ποτέ δεν θα εισέρχονται στον οίκο του νυμφίου, στον οίκο του συμποσίου, στον οίκο της χαράς. Και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το τρομακτικό για μας που είμαστε σήμερα στην Εκκλησία και πιστεύουμε ότι ο Κύριος έρχεται να παραλάβει την Εκκλησία Του και Τον περιμένουμε.
όταν θα έρθει, γιατί θα έλθει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, θα είμαστε έτοιμοι. Δηλαδή, να το πω πιο σωστά όπως το λέει η Γραφή, θα είμαστε άγρυπνοι, θα είμαστε γρηγορούντες ή όχι. Και επειδή είναι πολύ σημαντικό αυτό και επειδή ο Κύριος έρχεται ταχαίως και επειδή εμείς τον περιμένουμε, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, αν τον περιμένουμε με σοφία ή με αφροσύνη, με μορία. Δεδομένου ότι καμία από τις 10 δεν ήξερε εάν είχε χαρακτηριστεί από τον Χριστό σοφή παρθένος ή μωρή παρθένος. Όπως και κανείς από μας δεν ξέρει πώς μας βλέπει ο Θεός. Άραγε, εάν ερχόταν μέσα, θα έλεγε «Εσύ είσαι σοφός, εσύ είσαι μωρός, εσύ είσαι σοφός, εσύ είσαι μωρός». Για μένα, για σένα, τι θα έλεγε. Και είναι τόσο σημαντικό, γιατί από αυτό εξαρτάται αν θα λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας, και γίνεται ακόμη πιο σημαντικό. Γιατί? Γιατί ο ξεχωρισμός δεν γίνεται από τον αγιασμό και την αμαρτία. Δηλαδή ήταν και οι 10 χωρίς αμαρτία. Και οι 10 ήταν έτοιμες αν ερχόταν εκείνη τη στιγμή. Το πρόβλημα δεν είναι αν έλθει αυτή τη στιγμή, αν είσαι έτοιμος. Το ζήτημα είναι όταν θα έλθει τη στιγμή που αποφασίσει, θα είσαι έτοιμος. Και αυτό εξαρτάται από την προετοιμασία που κάνουμε για να τον προϋπαντήσουμε. Μην πούμε «εγώ είμαι αμαρτωλός, δεν είμαι έτοιμος». Πράγματι, αν και είναι πάρα πολύ εύκολο σήμερα να μετανοήσεις, να επιστρέψεις και να είσαι έτοιμος. Αλλά και οι 10 ήταν από αυτούς που είχαν μετανοήσει, είχαν επιστρέψει και ήταν έτοιμοι. Τα λέγαμε και συμμετέχαν στην κλάση του Άρτου και ενέμεναν στη διδαχή των Αποστόλων και στις προσευχές και στην κοινωνία μεταλλήλων. Ήτανε έτοιμες. Αλλά δεν ήταν έτοιμες για να αντέξουν στο πέρασμα του χρόνου μέχρι να έρθει ο Κύριος να παραλάβει την Εκκλησία Του. Ήτανε έτοιμες μέχρι κάποιο χρονικό διάστημα, περιορισμένο χρονικό διάστημα. Δεν θα άντεχαν μέχρι το τέλος, καθώς λέει η Γραφή, «ο υπομείνας έως τέλους θέλει σωθεί». Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό, αγαπημένα μου αδέλφια, όχι το πώς είμαστε σήμερα, πώς είμαστε αυτή τη στιγμή, που μπορεί να είμαστε πολύ χαρούμενοι και πολύ ικανοποιημένοι και, για να μην πω και τη λέξη, αυτοδικαιωμένοι. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι να δούμε και να μετρήσουμε σήμερα τις αντοχές μας. Όποιος αντέξει, ποιος θα αντέξει? Για πόσο αντέχεις? Που σημαίνει ότι μέχρι να αντέξεις και να ξέρεις ότι θα φτάσεις μέχρι το τέλος, χρειάζεται μία συγκεκριμένη και προσδιορισμένη από το Θεό προετοιμασία. Μία προετοιμασία όχι με επιπόλαιο τρόπο, γιατί θα λέγαμε ότι και οι 10 παρθένες ήτανε πιστός και φρόνιμος, οικονόμος και δούλος. Και έπραταν κατά πάντα αυτά που τους είχε δώσει ο Θεός να πράττουνε. Αλλά το ερώτημα είναι μέχρι πότε θα συνεχίσουνε. Μέχρι πότε θα αντέξουνε.
Και ξέρετε κάτι, μόνο ο Θεός γνωρίζει την καρδιά μας και τους νεφρούς μας. Δηλαδή το τι θέλουμε και πόσο αντέχουμε και τη δύναμή μας. Γι' αυτό μόνο σε Αυτόν μπορούμε να ρωτήσουμε να πάμε, αλλά όχι μόνο να ρωτήσουμε αν θα αντέξουμε, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι να ρωτήσουμε τι πρέπει να κάνουμε για να αντέξουμε. Και εδώ έρχονται το μάθημά μας, αρχές επιστήμης κυβερνήσεως, μέσα από το Λόγο του Θεού, με σκοπό τώρα να αντέξουμε μέχρι τέλος. Να φτάσουμε στο τέλος έτοιμοι. Να το πω πιο γραφικά, να φτάσουμε έως το τέλος άγρυπνοι, γρηγορούντες, καθώς δεν ξέρουμε ούτε την ημέρα, ούτε την ώρα που θα έρθει ο Κύριος. Και θα το βρούμε αυτό, δηλαδή ποια είναι η κατάστασή μας, αλλά θα βρούμε και τι πρέπει να κάνουμε για να ζητήσουμε από το Θεό να γίνει, γιατί τίποτα μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε, λέγει ο Χριστός, αν εφεμού συγκεκριμένα δεν δίναστε να κάμετε ουδέν. Αν δούμε λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε, να ζητήσουμε από το Θεό βοήθεια, να μας βοηθήσει δηλαδή να κάνουμε για τη ζωή μας αυτό που πρέπει, να αντέξουμε. Για να αντέξουμε, το πρώτο πράγμα πρέπει να είμαστε παρθένες, δηλαδή να είμαστε μετανοημένοι, να έχουμε βγάλει μέσα την καρδιά μας κάθε παράπονο, κάθε ρίζα πικρίας, κάθε λόγο πικρό, σαπρό, από το πνεύμα μας κάθε αλαζονία, κάθε πείσμα, να έχουμε το φρόνημα του Χριστού, πρώτη απαραίτητη προϋπόθεση, να έχουμε το φρόνημα του Χριστού, δηλαδή να έχουμε απαρνηθεί τον εαυτό μας, να έχουμε πάρει το σταυρό μας, να ακολουθούμε τον Χριστό και να βγούμε από που είμαστε μέσα για να προϋπαντήσουμε τον ημφίο. Να βγούμε από τον κόσμο, να βγούμε από τις γνώμες μας, από τις αντιλήψεις μας, από τις πικρίες μας, από τις κακίες μας, να βγούμε από τα παράπονά μας, να βγούμε από τις μέρημνες τις κοσμικές, να βγούμε εξήλθον εις απάντησιν του Κυρίου. Το ξαναδιαβάζω, αξήλθον εις απάντησιν του νυμφίου. Πρώτη βασική προϋπόθεση λοιπόν είναι να εξέλθουμε από όλα αυτά που μας δεσμεύουν, που μας φυλακίζουν, που μας εμποδίζουν από του να εξέλθουμε εις απάντησιν του Κυρίου. Γνωρίζουμε ότι ο Κύριος έρχεται, αμήν, αλλά είναι ανάγκη να εξέλθουμε εις απάντησιν αυτού. Όντες σαν τις 10 παρθένες. Αγιασμένοι με το αίμα του Χριστού, πλημμένοι με το αίμα του Χριστού, μετανοούντες πάντοτε και εξητούντες το αίμα του Χριστού για να μένουμε και να παραμένουμε έξω από τον κόσμο, έξω από το φρόνημα του κόσμου, όχι οι καλόγεροι και καλόγριες προφανώς. Όταν λέμε έξω από τον κόσμο είναι έξω από τις συνήθειες του κόσμου, έξω από το φρόνημα του κόσμου, και η προσοχή μας όλη θα πρέπει να είναι εις απάντησιν του νυμφίου. Τι θέλεις? Να συναντήσω το Κύριο όταν θα έρθει να με παραλάβει. Τι θέλεις περισσότερο, τι περιμένεις από τη ζωή αυτή? Την αρπαγή της Εκκλησίας. Τι περιμένεις? Την αρπαγή της Εκκλησίας. Δεν περιμένεις να πάνε καλά τα πράγματα, δεν περιμένεις. Λέει η Γραφή, ο Χριστός το λέει, ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα σας προστεθούν. Εάν όμως ζητάμε όλα τα άλλα, τότε και τη Βασιλεία του Θεού δεν θα κερδίσουμε και όλα τα άλλα δεν θα τα κερδίσουμε. Γιατί ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας Αυτόν.
Και η εξήτησή μας εμάς αυτήν την τελευταία γενιά είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Είναι αυτό που λέει το σύμβολο της πίστεως, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Είναι πολύ σημαντικό στην καρδιά μας να κυριαρχεί όχι μόνο ο Χριστός, γιατί εάν κυριαρχεί ο εαυτός μας θα πηγαίνουμε από ήττα σε ήττα και από γκρέμισμα σε γκρέμισμα, δηλαδή αν κάνει ό,τι θέλει ο εαυτός μας, εάν κάνουν ό,τι θέλουν οι άλλοι στη ζωή μας, τότε θα οδηγούμεθα σε αδιέξοδα. Εάν όμως κυριαρχεί στη ζωή μας και κάνει ό,τι θέλει ο Χριστός, τότε, καθώς αυτός είναι το απάβγασμα της δόξης του Θεού, θα μας οδηγεί από θρίαμβο σε θρίαμβο και εμείς θα περπατάμε από δόξα σε δόξα. Πρώτη λοιπόν βασική προϋπόθεση, απαραίτητη προϋπόθεση, είναι ο αγιασμός σώματος, ψυχής και πνεύματος με το αίμα του Χριστού, με το Λόγο του Θεού και με το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά το βασικότερο είναι η προσμονή μας, η προσοχή μας να είναι στο μήνυμα το προφητικό του Χριστού, μετανοείται διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών στην αρπαγή της Εκκλησίας. Βγαίνοντας έξω όμως, περιμένοντας τον Κύριο, μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού ότι ενώ τον περίμεναν τώρα, αυτός ευράδυνε. Και μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού ότι δεν είναι αργοπορία ή βραδύτητα το ότι δεν ήρθε ακόμη ο Χριστός να παραλάβει την Εκκλησία Του, αλλά είναι μακροθυμία για μας αλλά και για τους άλλους που εργάζεται ο Θεός την πρόσκλησή τους για τη σωτηρία τους. Δηλαδή, αν είχε έρθει πριν 35 χρόνια ο Χριστός, εγώ δεν θα ήμουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Αν είχε έρθει πριν 2 χρόνια, πολλοί από εσάς δεν θα ήσασταν. Αν είχε έρθει πριν 10 μέρες, πολλοί από εσάς δεν θα ήσασταν. Άρα λοιπόν, αυτή την περίοδο πρέπει να γνωρίζουμε ότι όπως ο Θεός εργαζόταν τον καιρό του Νόε κατασκευάζοντας την Κιβωτό, τώρα ο Χριστός εργάζεται τον καιρό της αρπαγής της Εκκλησίας κατασκευάζοντας τη δική του Κιβωτό που είναι η Εκκλησία του Χριστού. Αλλά ποια Εκκλησία του Χριστού? Αυτή η οποία κατασκευάζεται από τους ανθρώπους, από τον Νόε τότε, από τους ανθρώπους τώρα, με ευλάβεια απόλυτη στις εντολές του Θεού που είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού για να μην βουλιάξει. Άρα λοιπόν, όπως τότε ο Νόε κατασκεύαζε, έτσι τώρα ο Χριστός κατασκευάζει. Όπως τότε ο Νόε κήρυτε, τώρα και ο Χριστός κηρύττει. Και όπως τότε πίστεψαν η οικογένεια του Νόε, τώρα θα επιστέψει η οικογένεια του Χριστού, που είναι η νύμφη του, η αδελφή του και η φίλη του, δηλαδή η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος, ο οίκος του Θεού, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Όμως η κατασκευή για μας τώρα έχει σημασία όχι μόνο ως προς την Εκκλησία, αλλά καθώς λέγει ο Λόγος του Θεού, δεν εξεύρετε το σώμα σας, εσείς είστε ναός του Θεού γιατί το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα σας. Είναι και η κατασκευή του σώματός μας, η επιδιόρθωση με τη μετάνοια και την προσευχή, ώστε πραγματικά να εξέλθουμε άγιοι και άμωμοι εις απάντηση του νηφίου. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι η σημαντική και απαραίτητη αρχή. Το δεύτερο βήμα τώρα ίσως είναι το σημαντικότερο και είναι, γιατί από το δεύτερο βήμα προσδιορίζεται από το Θεό η φρόνιμος και η μωρή παρθένος, ο σοφός και ο άσοφος άνθρωπος των εσχάτων ημερών.
Και οι 10 πήρανε λαμπάδες, δηλαδή φανάρια, γνωρίζοντες ότι θα τα χρειαστούν γιατί θα νυχτώσει. Οι φρόνιμες πήρανε τα φανάρια τους, τις λιχνίες τους, τα λιχνάρια τους, τις λαμπάδες τους, αναμένες, αλλά σκέφτηκαν ότι τώρα είναι αναμένες, σε λίγο όμως κινδυνεύουν να σβήσουν, εάν δεν έχουν μαζί τους λάδι, ώστε όταν τελειώσει το λάδι να το συμπληρώσουν. Για να μπορεί η λαμπάδα, το λιχνάρι, το φανάρι να κρατήσει όσο χρειαστεί. Όσο χρειαστεί. Ενώ αντίθετα οι μωρές έκαναν ακριβώς το διαφορετικό. Έμειναν ικανοποιημένες από τη λιχνία τους, από τη λαμπάδα τους, από το φανάρι τους που ήταν ήδη αναμένο και δεν σκέφτηκαν ότι υπάρχει πιθανότητα να σβήσει. Και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός περιγράφει με απόλυτο τρόπο. Εγώ θα σας πω ποιος είναι ο φρόνιμος και ποιος είναι ο μωρός. Πας λοιπόν ώστις ακούει τους λόγους μου του Ευαγγελίου, αλλά και πράττει αυτούς, αυτόν θα τον ομοιώσω με άνδρα φρόνιμο, ο οποίος οικοδόμησε την οικία αυτού επί την πέτραν. Και κατέβη η βροχή, ήρθαν οι ποταμοί, έπνευσαν οι άνεμοι, προσέβαλαν την οικία εκείνη, αλλά δεν έπεσε, διότι ήταν τεθεμελιωμένη στην πέτρα. Χτίζεις ένα σπίτι, χτίζανε, τώρα υπάρχουν τα μπέτα, χτίζανε ένα σπίτι ψηλό, μεγάλο, πολυτελέστατο, όμορφο. Αλλά η μεγάλη διαφορά ήταν πού το στηρίζανε. Και εμείς φτιάχνουμε τη ζωή μας όσο μπορούμε καλύτερα. Σαν να φτιάχνουμε την οικοδομή μας, την οικογένειά μας όσο μπορούμε καλύτερα. Αλλά το κρίσιμο σημείο είναι που στηρίζεις την οικοδομή σου. Αν τη στηρίξεις πάνω στο βράχο, η οικοδομή θα είναι στερεή και ακλόνητη. Στο θεμέλιο λίθο. Και πάσω ακούον τους λόγους μου, τούτους, και μην κάμνον αυτούς, θα ομοιωθεί με άνδρα μωρών, ο οποίος οικοδόμησε την οικίαν αυτού επί την άμμον, και κατέβη βροχή και ήρθαν οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλον εις την οικίαν εκείνη και έπεσε και η πτώση αυτής ή το μεγάλη. Ο φρόνιμος λοιπόν είναι αυτός που οικοδομεί πάνω στο βράχο και ένας είναι ο βράχος, ο ακρογωνιαίος, ο Χριστός. Και ο μωρός είναι αυτός που οικοδομεί τον οίκον του πάνω στην άμμο χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τον βράχο τον αιώνιο που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και δυστυχώς θα έρθουν οι κακές ημέρες, θα έρθουν οι δύσκολες ημέρες, θα έρθουν οι βροχές, θα έρθουν οι ποταμοί, θα έρθουν οι άνεμοι και όποιος έχει οικοδομήσει πάνω στο βράχο το σπίτι του θα είναι ασφαλές γιατί θα το στηρίζει ο Χριστός. Θα το προστατεύει ο Χριστός και θα κατοικεί μέσα ο Χριστός. Όμως όποιος όμως οικοδομήσει στην άμμο και ποια είναι η άμμος, στο τίποτα, για στήριγμα, στις ανθρώπινες απόψεις, θεωρίες, θρησκείες, γνώμες, αθεία ή οτιδήποτε ξένο από τον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού του Ζώντος. Τότε θα έρθει ο καιρός ο κακός και η οικία αυτή θα πέσει, θα γκρεμίσει, δεν θα αντέξει. Δεν θα αντέξει στη συνέχεια, θα πέσει, θα διαλυθεί. Θα διαλυθεί σαν άνθρωπος, θα διαλυθεί σαν οικογένεια, θα διαλυθεί σαν εκκλησία, θα διαλυθεί σαν οτιδήποτε χτίζουμε. Σαν δουλειά, σαν οτιδήποτε χτίζουμε, θα διαλυθεί.
αν δεν το οικοδομήσουμε πάνω στο βράχο. Και ποιος είναι αυτός που οικοδομεί πάνω στο βράχο? Αυτός που ακούει και κάμνει τα λόγια του Χριστού. Και ποιος οικοδομεί πάνω στην άμμο? Αυτός που ακούει και κάμνει ό,τι θέλει. Ο δεύτερος, αυτός που οικοδομεί και κάνει ό,τι θέλει και όπου θέλει, είναι κατά τη γνώμη των ανθρώπων ο ελεύθερος άνθρωπος. Δεν έχει παροπίδες, δεν δεσμεύεται. Έλα όμως που οι παροπίδες πολλές φορές μας χρειάζονται, γιατί σαν άλογα ζώα ο άνθρωπος πηγαίνει όπου θέλει, αν δεν υπάρχει καθοδήγηση Θεού δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Αλλά το ερώτημα είναι τώρα πώς οικοδομούμε στο βράχο και πώς αποφεύγουμε την οικοδομή στην άμμο. Ευλαβούμενοι το Λόγο του Θεού, πρέπει να δούμε αν εμείς είμαστε μέσα στην ταυτότητα του χριστιανού που ο Θεός έχει προσδιορίσει για κάθε έναν που ζητάει το όνομα του Κυρίου, τη Βασιλεία των Ουρανών. Και τι λέει ο Λόγος του Θεού? Πρώτον, μετανοήσατε, και μάλιστα ο Χριστός τη λέει, μετανοείτε πάντοτε. Αλλά πώς αρχίζει ο χριστιανός? Μετανοήσατε, και στη συνέχεια ας βαφτιστεί καθένας το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών, γιατί πρέπει, εφόσον μετανοήσατε και σας αναγέννησε ο Θεός, να απεκδηθείτε το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, να πεθάνει ο παλιός άνθρωπος για να αναστηθεί ο καινούριος. Και ευλαβούμενοι πάλι το Λόγο του Θεού, και θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, γιατί προς εσάς είναι η επαγγελία, και προς τα παιδιά σας και προς όλους τους εις μακράν, όσους αν προσκαλέσει Κυρίως ο Θεός σας. Πειθαρχούντες λοιπόν στο Λόγο του Θεού, πιστεύοντες στο Λόγο του Θεού, εξητείτε, και ο Χριστός, και ο Θεός βεβαιώνει ότι εξητούντες το Πνεύμα το Άγιο, ο Χριστός είναι έτοιμος να τους το χαρίσει και να βαφτιστούν. Και υπάρχει και ένα τέταρτο χαρακτηριστικό της ταυτότητας, της πνευματικής του χριστιανού, που λέει σώθητε από της γενεάς αυτής της διεστραμμένης. Εάν λοιπόν έχουμε αυτά τα τέσσερα χαρακτηριστικά, τα οποία ο προφητικός λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο του Χριστού μας αποκαλύπτει, μετάνοια, βάφτισμα εν ύδατι, βάφτισμα εν Πνεύματι Αγίω. Το βάφτισμα με Πνεύματι Αγίου ακολουθείται και από την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, και έναν αγώνα να σωθούμε από τη γενεά αυτή την πονηρά και τη διεστραμμένη, και να εξέλθουμε και να είμαστε πάντοτε έξω, τότε θα είμαστε εκ των πέντε φρόνιμων παρθένων. Γιατί? Γιατί καθώς ευράδυνε ο νηφίος, στην πραγματικότητα μακροθυμούσε για τους υπόλοιπους που έχει να σώσει και να προσθέσει την Εκκλησία του τις έσκατες ημέρες, ενίσταξαν και οι δέκα, και οι φρόνιμες και οι μωρές. Τους έπιασε ο ύπνος και κοιμήθηκαν. Γι' αυτό η αγρύπνια δεν έχει σχέση με τον ύπνο, η αγρύπνια έχει σχέση με την προετοιμασία, γνωρίζοντας ότι θα μας πιάσει ο ύπνος. Τι σημαίνει ύπνος? Καθήν ώραν δεν στοχάζεστε ή θα κάνετε άλλα πράγματα, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Όχι κοιμηθήκαμε, όχι ξεχαστήκαμε, όχι φύγαμε. Αντιθέτως μάλιστα μένουμε, σύμφωνα με την περασμένη Δευτέρα που είπαμε, στο έργο μας. Αλλά τώρα μένουμε με απόλυτη προετοιμασία ως σοφοί, μη ως άσοφοι, γιατί γνωρίζουμε ότι οι μέρες είναι πονηρές. Και έτσι, ενώ άπασε κοιμώντο, ακούστηκε ξαφνικά το κέλευσμα του Θεού, η φωνή του Αρχαγγέλου που έλεγε «Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού», και σε λίγο θα ακουγόταν η σάλπιγγα του Θεού, όπου θα μεταμορφωθούν εν μια στιγμή εν ρηπείο οφθαλμού ή έτοιμοι ή σοφοί, που οικοδομούν και οικοδόμησαν μέχρι εκείνη τη στιγμή στο βράχο και όχι στην άμμο. Δεν έκαναν ό,τι ήθελαν, άκουγαν το Λόγο του Θεού και έπραταν. Και ενώ ακούστηκε και η φωνή του Αρχαγγέλου «Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού», ξυπνήσανε και οι δέκα,
και οι πέντε φρόνιμες και οι πέντε μωρές, αλλά διεπίστωσαν οι πέντε μωρές και οι πέντε φρόνιμες ότι το φως τους, η λαμπάδα τους τρεμόσβηνε και έσβηνε. Οι έτοιμες πήραν το λαδάκι, το έριξαν μέσα και φούντωσε. Είχαν το Πνεύμα το Άγιο, είχαν πληρώθηκαν με Πνεύμα Άγιο, είχαν τη μετάνοια, εξομολογήθηκαν, μετενόησαν σε χρόνο αρκετό μέχρι να ακουστεί η σάλπιγγα του Θεού να είναι έτοιμες. Οι μωρές, χαθήκαμε, δώσε μας λίγο λάδι. Έλα όμως που η σωτηρία δεν μεταβιβάζεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Το ότι έχει σωθεί η γυναίκα μου δεν σημαίνει ότι είμαι σωσμένος κι εγώ. Το ότι είναι έτοιμη η γυναίκα μου δεν σημαίνει ότι είμαι κι εγώ έτοιμος. Γιατί δύο θα είναι σε μια κλίνη, ο ένας παραλαμβάνεται και άλλος αφήνεται. Και έτσι οι μωρές αναγκάστηκαν να κάνουν πράγματα που θα έπρεπε ήδη να τα είχαν κάνει. Αναγκάστηκαν να ετοιμαστούν, αλλά τώρα δεν προλαβαίνουν. Ήρθε ο νυμφίος, οι πέντε φρόνιμες εισήλθαν εις τον οίκον του συμποσίου, της χαράς και της δόξης του Θεού στην αιώνια ζωή. Παραδειπορούσες, ήρθαν και οι μωρές, αλλά ήταν κλειστή η πόρτα και είναι φοβερό αυτό. Αδερφοί, να ξέρουμε ότι εκείνη τη στιγμή που θα ακουστεί το κέλευσμα και η φωνή του Αρχαγγέλου, μόνο αν είμαστε έτοιμοι μπορούμε να ετοιμαστούμε για να εισέλθουμε. Αλλά έτοιμοι εκ των προτέρων, στη διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του Άρτου, στην κοινωνία μεταλλήλων και στις προσευχές. Και το τέλος των φρονίμων ένδοξο και το τέλος των μωρών καταστροφικό. Άνοιξε σε εμάς, ακούστηκε η φωνή του Θεού, ποτέ δεν σας γνώρισα και πιο σωστά, όπως το λέει ακριβώς ο Λόγος του Θεού, υπάγεται απ' εμού, δεν σας γνωρίζω. Τι σημαίνει δεν σας γνωρίζω? Δεν σας έχω γνωρίσει ποτέ σαν φρόνιμος. Γιατί? Γιατί ενώ υπήρχε ο καιρός της προετοιμασίας, εσείς αντί να οικοδομούσατε στο βράχο, οικοδομούσατε στην άμμο, κάνοντας ό,τι θέλατε, χωρίς να λογαριάζετε το Λόγο του Θεού. Με αποτέλεσμα, έξω, και είναι φοβερό αδερφοί, για τις πέντε μωρές παρθένες, να βλέπουν την πόρτα κλειστή. Ενώ περίμεναν, είχαν εξέλθει εις απάντηση του νυμφίου. Και βέβαια, θα έλεγε κανείς, την παραβολή αυτή δεν ήξεραν. Όμως λόγω της παραβολής αυτής, εμείς σήμερα ξέρουμε. Άρα, εκείνη την ημέρα, εάν είμαστε εκ των μωρών παρθένων, θα είμαστε αναπολόγητοι. Δεν θα μπορούμε να ανοίξουμε το στόμα μας. Και ολοκληρώνει ο Κύριος το τέλος της παραβολής αυτής, γι' αυτό αγρυπνείτε, διότι δεν εξεύρετε την ημέρα ουδέ την ώρα, κατά την οποία ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Γίνεστε έτοιμοι, γιατί δεν εξεύρετε την ημέρα και την ώρα. Ξεύρετε τη γενιά, βλέπετε τα σημεία ότι όλα έχουν πραγματοποιηθεί και δεν υπάρχει κανένα πραγματοποιητό. Βλέπετε αυτά που συμβαίνουν στην ανθρωπότητα, αλλά εσείς δεν ετοιμαστήκατε. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Όχι μόνο να ετοιμαστούμε εμείς, αλλά και όσους υπηρετούμε, όπου μας έχει βάλει ο Θεός, στην οικογένειά μας, στην Εκκλησία, σε οποιοδήποτε μέρος μας έχει βάλει ο Θεός, να μεριμνούμε, καθώς μας έθεσε φύλακες ο Θεός, να σαλπίζουμε, να νουθετούμε, να προτρέπουμε, να ετοιμαστούν, να γίνονται έτοιμοι και οι άλλοι, γιατί όταν θα έρθει η στιγμή εκείνη και δεν έχεις νουθετήσει και ο άνομος είναι απ' έξω για την ανομία του, δεν έχεις λυτρώσει την ψυχή σου. Το αίμα του
θα το ζητήσει ο Θεός από σένα που είσαι φύλακας. Αν όμως νουθετήσεις τον άνομο περί της ανομίας του, περί της μη ετοιμασίας του, τότε εσύ ελευθέρωσες την ψυχή σου. Η ευθύνη μας λοιπόν και η αποστολή μας δεν είναι μόνο να είμαστε εμείς έτοιμοι, αλλά και να νουθετούμε τον άνομο περί της ετοιμασίας του. Ακόμη λέει όμως ο Λόγος του Θεού, και αν ο δίκαιος αποστραφεί από τη δικαιοσύνη του, εσένα που έθεσε φύλακα ο Θεός, πρέπει να τον νουθετείς να επιστρέψει. Εάν επιστρέψει, σώθηκε και ευλογήθηκες. Αν δεν επιστρέψει, χάθηκε και εσύ φύλαξες την ψυχή σου. Αν όμως δεν νουθετείς, τότε ο δίκαιος που εστράφει στα οπίσω θα χαθεί, αλλά ο Θεός θα ζητήσει από σένα και από το κεφάλι σου το αίμα του. Τα πράγματα λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, γίνονται όλο και πιο σοβαρά, καθώς ο Λόγος του Θεού δεν μας αφήνει ούτε ανημέρωτους, ούτε απληροφόρητους, και εμένα και όλους μας. Ας σταθούμε λοιπόν με τη σοβαρότητα που αρμόζει στις θέσκατες ημέρες, καθώς ακούμε πράγματα τα οποία τα διαβάζαμε, αλλά τώρα τα καταλαβαίνουμε. Τουλάχιστον εγώ, δεν ξέρω εσείς. Αξίζει τον κόπο να αφιερωθούμε πιο πολύ στο Θεό, ώστε να είμαστε και έτοιμοι, αλλά και σκεύη ετοιμασμένα, εύχριστα, αγιασμένα για κάθε έργο αγαθό που έχει ετοιμάσει ο Θεός προκαταβολής κόσμου για τον κάθε έναν από εμάς να περπατήσουμε σε αυτά. Αμήν. Ο Θεός να μας φυλάει.